Μένουμε στο θέμα, ανοίγουμε τη συζήτηση. Κώστας Πουλακίδας, Γιώργος Μιχαηλίδης μαζί μας από την αίθουσα σύνταξης. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Γιώργο, να ξεκινήσουμε από σένα, καθώς φαίνεται ότι στο κρανίδι αυτό το οποίο λέγαμε ως ένοχο μυστικό στην αρχή του δελτίου μας, δημιουργεί νέα δεδομένα σε αυτήν την υγειονομική κρίση στην περιοχή, έτσι. Εντάξει, και γι' αυτό και νομίζω και οι αρμόδιες αρχές έχουν προβεί σε εκατοντάδες τεστ τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με, τουλάχιστον με τις πληροφορίες και με αυτά που διαβάζουμε και από τα τοπικά μέσα, έχουμε δει τις αρχές να κάνουν τεστ σε εργαζομένους, σε τράπεζες, σε μικροεπιχειρήσεις, σε ψιλικατζίδικα, τέλος πάντων σε οποιονδήποτε είχε επαφή με ανθρώπους πέραν της οικογένειάς τους. Οι αρχικές πληροφορίες, μπορώ να σου πω ότι το αρχικό σχόλιο μου θα ήταν ότι μπορεί να βάζουμε σε καραντίνα ολόκληρη την περιοχή, αλλά το γεγονός ότι ήταν σε ένα περίκλειστο χώρο θα μπορούσες να το θεωρήσεις ένα ευτυχές γεγονός. Τώρα αυτό αλλάζει τα δεδομένα, αυτό Βέβαια. Το οποίο συζητάμε. Σε ένα βαθμό επαφιόμαστε στο γεγονός ότι πολλοί από τους κατοίκους έχουν τηρήσει τα μέτρα και δεν είχαν βγει από το σπίτι τους. Από εκεί και έπειτα, τουλάχιστον οι πληροφορίες λένε ότι τα νέα τα οποία αναμένουμε ίσως είναι θετικά, διότι δεν υπήρχε μεγάλη διασπορά του ιού πέραν του επιδίκου στον υπόλοιπο πληθυσμό. Είδομεν, νομίζω η πολιτεία, δεν μου αρέσει να λέω η κυβέρνηση τώρα, η πολιτεία έχει λάβει τα μέτρα τα απαραίτητα και για τις επόμενες 2 εβδομάδες και τουλάχιστον ας ελπίσουμε να μην διαδοθεί περαιτέρω. Μέτρα πάντως, Κώστα, τα οποία καθυστέρησε να πάρει τουλάχιστον 5 μέρες. Αν σκεφτεί κανείς ότι τη Μεγάλη Πέμπτη διαπιστώθηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού, τη Μεγάλη Παρασκευή διαπιστώθηκαν τα υπόλοιπα, αλλά έπρεπε να περάσει το Πάσχα και μαζί, όταν έφυγε και η Πασχαλινή Ραστόνη, να αρχίσει να τρέχει ο ΕΟΔΗ, έτσι. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι πως ο ΕΟΔΗ εμφανίστηκε με 5 μέρες καθυστέρηση στο κρανίδι. Μέχρι τότε διαχειριζόταν τα ζητήματα με έτσι ένα ελαφρώς γραφειοκρατικό τρόπο, παραγνωρίζοντας κατά βάση ένα γεγονός το οποίο θα έπρεπε να χτυπούσε σαν καμπάνα. Και μάλιστα όχι πασχαλιάτικη, σαν καμπάνα πένθυμη. Τι εννοώ, πρέπει να συγκλονίζει η ιδέα ότι έχουμε σε δομή μεταναστών και προσφύγων κρούσμα κορονοϊού. Εάν σε ευάλωτους πληθυσμούς, όπως ήταν οι Ρωμά, όπως είναι οι φυλακισμένοι, όπως είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν όλοι μαζί και εκεί ξέρουμε όλοι τις συνθήκες υγιεινής δεν είναι πάντα καλύτερες. Εάν εκεί έχουμε λοιπόν κρούσματα, θα πρέπει ο ΕΟΒΗ να συγκλονίζεται. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίζει γραφειοκρατικά. Σήμερα είναι Μεγάλη Πέμπτη. Άστο να φύγει και δεν μας νοιάζει. Κλείς τους μέσα και να μείνει εκεί. Ναι. Αποδεικνύεται εδώ ότι Μεγάλη Εβδομάδα ήταν αντινομιλή. Να το πω αυτούς τους όρους. Υπήρχαν και αμαρτίες οι οποίες παρακολουθούσαν την βομή εκεί. Οι οποίες δεν αφορούσαν μόνο την τοπική κοινωνία. Προφανές. Μπορεί να ήταν και ευρύτερο. Για σκεφτείτε λοιπόν τη διασπορά. Εάν ομιγέννητο, ελπίζουμε να μην είμαστε μάντης κακών, έτσι, αλλά αν υπάρχει διασπορά, είναι ένα ζήτημα τώρα. Πάντως αυτό είπε πριν και ο γιατρός του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου στο Φίλο Κλαβιανό, ότι δηλαδή οι φήμες και όλα όσα ακούγονταν στην περιοχή έλεγαν ότι αυτές οι κάποιες νεαρές εκδίδονταν και σε περιοχές πιο μακριά από τα στενά γεωγραφικά όρια του Κρανιδίου. Είναι προφανές. Υπάρχουν και παραδείγματα παγκόσμια από τον υπόλοιπο κόσμο που επιβεβαιώνουν αυτού του είδους την κοινωνική συμπεριφορά. Θα σου πω το παράδειγμα της Σιγκαπούρης. Η Σιγκαπούρη τις τελευταίες 3 μέρες έχει 3.000 καινούργια κρούσματα. Είχε 6.000, έχει φτάσει στα 9.000 κάτι παραπάνω. 9.125 ήταν η τελευταία φορά που είδα. Εκ των οποίων τα 3.000 είναι τις τελευταίες 3 μέρες. Την τελευταία δε μέρα ήταν 1.500. Μάλιστα. Αυτό και γιατί από τις μονάδες, από τις ξενώνες φιλοξενίες ξεκίνησαν όλα στη Σιγκαπούρη. Άρα έρχεται κρούσμα, έρχεται κύμα να το πω έτσι. Εδώ Μάλιστα. λοιπόν φαίνεται ότι ο ΔΥ καθυστέρησε, το είδε το θέμα πολύ χωρίς μεγάλη προσοχή. Έτσι το έχει ξανατύχει να το αντιμετωπίζουν. Σας θυμίζω το πρώτο κρούσμα που είχαμε από την Αμαλιάδα, που και αυτό 5 μέρες βολόβερνε μεταξύ Πάτρας Αμαλιάδας και Κέντρου Υγείας και Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μέχρι που κάποια στιγμή άρχισαν να φωνάζουν οι ίδιοι οι γιατροί και βάλαν χέρι και μάθαμε έτσι ότι υπήρχε ένα ολόκληρο πούλμαν, μια ολόκληρη περιοχή η οποία ετέφησε καραντίνα. Η Δυτική Ελλάδα μπήκε σε καραντίνα πρώτη από την υπόλοιπη χώρα, ακριβώς και μόνο γιατί ο ΔΥ δεν είχε επί 5 μέρες δεν παρακολουθούσε τα γεγονότα. Μάλιστα. Και το λέω αυτό τώρα σε μια χώρα η οποία συνεχίζει να έχει
και τα κενά και τις γνωστές ελλείψεις στο προσωπικό. Βέβαια. Σήμερα ο κύριος Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός Υγείας, παραδέχτηκε ότι έχουν γίνει, αντιμετωπίζουμε την κρίση με προσλήψεις 381 γιατρών διετούς σύμβασης. Μετά από δύο χρόνια θα κερδίσουν αυτοί, θα φύγουν. 381 γιατρούς έχουμε προσλάβει. Συνολικά έχουμε κάνει 3.100 περίπου προσλήψεις, εκ των οποίων στα νοσοκομεία συνολικά έχουν φτάσει 450 άτομα. Μάλιστα, ίσως όλα αυτά να εξηγούν και το μειωμένο ενδιαφέρον των γιατρών για να κάνουν τα χαρτιά τους. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλό βράδυ.